Λοιπόν, μέσα στον εγκλισμό μας, μέσα στο σπίτι, ολόκληρο δεκαήμερο, με αρκετά βιντεάκια από ελληνικές ταινίες, είπαμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Τι λες και εσύ, Γιάννη? Τι να πω. Έπρεπε να σκεφτούμε, να δημιουργήσουμε κάτι. Με συγχωρείτε γι' αυτό, γιατί έχω επιστροφή από το στούντιο. Ωραία. Πάμε λοιπόν, για κάτι καινούριο. Αφού έχουμε συνεννοηθεί λοιπόν με τον συνονόματο, είπαμε να κάνουμε μία σύνδεση για αρχή με την Αμοργό, με την φίλη την Ιωάννα. Πάμε να δούμε πλάνα Αμοργού, πάμε. Πλάνα από τα προηγούμενα Trail Challenge και να μάθουμε και τα νεότερα της Αμοργού. Έτσι. Φύγαμε αεροπορικός. Okay. Ό,τι αεροπλάνο πετάει. Άντε, άντε πάμε. Αμοργός. Λοιπόν, Ιωάννα μου, είμαστε συνδεδεμένοι με Αμοργό και Γιάλη. Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα, πώς περνά τώρα αυτές τις δύσκολες ώρες, πώς περνά ο χρόνος? Η Αμοργός κάθε χρόνο είναι σε καραντίνα από τον Νοέμβρη μέχρι τον Μάρτη. Τώρα δεν διαφέρουμε σε κάτι. Τώρα μόλις ανοίξουν λίγο οι μέρες θα αρχίσει να μας κάνει λίγο η διαφορά. Πάντα το χειμώνα είμαστε αποξενωμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά μας άρεσε πάντα αυτό. Τώρα είναι λίγο αυτό το αναγκαστικό που μας ξενίζει. Ο κόσμος έχει καταλάβει τι συμβαίνει τώρα έξω με τον COVID και τα λοιπά? Νομίζω ναι, στο 90% των αμοριανών έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Σίγουρα όλοι φοβόμαστε, γιατί δεν έχουμε, ξέρεις, την ιατρική κάλυψη που θα έπρεπε. Όμως μέχρι τώρα το Κέντρο Υγείας και ο Δήμος έχουν σταθεί στο ύψος τους και ό,τι ύποπτο και να υπήρχε, έχει εξεταστεί, είμαστε καθαροί προς το παρόν, όμως τηρούμε κατά 90% τα μέτρα, νομίζω. Η Αμοργός είναι τουριστικός προορισμός. Είναι. Τι προβλέπετε εσύ, Άννα μου? Τι να πω, εκεί που ήμασταν από τα πιο φιλόξενα μέρη στην Ελλάδα και πάντα καλούσαμε από νωρίς τον κόσμο να έρθει και ειδικά για Πάσχα, που έχουμε ένα καταπληκτικό Πάσχα στην Αμοργό, έθιμα, ήθη και παραδόσεις, ξαφνικά λέμε στον κόσμο μην έρθετε, και όχι μόνο εμείς, όλα τα νησιά και όλη η Ελλάδα έχουν απαγορευτεί μετακινήσεις. Αναβολή Αμοργός Trail Challenge, πότε το πήγαμε? 19-20 Σεπτέμβρη, παρακαλώ. 19-20 Σεπτέμβρη. Χαμός δηλαδή, έτσι. Το πάμε να το γεμίσουμε τώρα. Εμείς και οι μαραθώνες της Αθήνας. Ναι, τίποτα. Αυτοί δεν έχουν τώρα μέλλον. Δεν έχουν ελπίδες. Να σου πω. Τι να πω. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα έχει έτσι όρεξη για νησί, θα έχει όρεξη για πέραν το γαλάζιο, θα έχει όρεξη για έναν αγώνα που γίνεται από καρδιάς. Και το έχουμε αποδείξει αυτό, ότι είμαστε ένας ξεχωριστός αγώνας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Ήταν για τον Μάιο τα γεγονότα και με σεβασμό προς το νησί μας, στους κατοίκους, στην αθλητική κοινότητα, συνδρομική κοινότητα, έπρεπε να πάρει μια αναβολή. Όταν διαφημίσατε το μπλουζάκι το καινούριο της Κομπρές από τον Λέωνερ, τον Γουλανδρέ, έγινε πανικό στο διαδίκτυο, έτσι? Ο χαμός. Λοιπόν, εγώ μιλάω με τον Λέωναρντ και έχω ελπίδες ότι θα έχω το μπλουζάκι στα χέρια μου την επόμενη εβδομάδα. Αληθεύει? Αυτά που ξέρεις, έχουμε πει ότι τα μπλουζάκια, ναι, θα δοθούν στη γραμματεία. Λοιπόν, πατατάτο, πώς το είπαμε το άλλο, ξεροτήγανο. Πατατάτο, ξεροτήγανο, ναι, όλα τα καλά. Ελπίζουμε να έχουμε υγεία, να μπορούμε να τα προσφέρουμε στους επισκέπτες της δρομής. Και χορό. Πώς? Και χορό, λέω. Χορό. Πάνω απ' όλα. Με το που θα έρθετε, με βιολιά θα σας υποδεχτούμε. Μακάρι. Να σου πω τώρα. Μακάρι να το έχουμε. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι θα το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πραγματάκι και θα είμαστε σε άλλη φάση, πιο διασκεδαστικοί, έτοιμοι για όλα. Θα πιαστούμε χέρι-χέρι, Ιωάννα, τώρα. Πώς θα γίνει, ρε? Δηλαδή όλα. Φέρτο στο σήμερα, έτσι. Αυτό που είναι να γίνει το Σεπτέμβριο, φέρτο στο σήμερα. Τι θα γίνει? Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει σαν ομάδα και σαν διοργάνωση ότι πάντα πρωτοτυπούμε. Εάν τα πράγματα είναι λίγο περιορισμένα και το Σεπτέμβρη, να είσαι σίγουρος κάτι θα σκεφτούμε για τις αποστάσεις. Υπάρχει νησιώτικος χορός χωρίς να κρατιόμαστε? Αντικριστός. Τέλεια. Εντάξει. Αντικριστό κάτω στην Κρήτη το Αρνάκι, αντικριστός το τέτοιο. Λοιπόν, και μια και το φέραμε στο Αρνάκι. Δύο φορές έχω έρθει εγώ λοιπόν στην Αμοργό, δόξα τω Θεώ, και να γίνουν άλλες 100, είπα. Μετά τα 70 εκεί θα ξεχειμονιάζω. Να σου πω κάτι. Κατσίκι δεν είδα. Ήρθε η εποχή τους τώρα να πολλαπλασιαστούν. Πώς το βλέπεις? Σίγουρα θα τη γλιτώσουν κάποια. Όμως εντάξει, έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά και κοίτα, όταν έρχεστε εσείς Μάιο ή καλοκαίρι ή Σεπτέμβρη, είναι η εποχή που είναι μετά το Πάσχα πάντα. Ναι.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει η έλλειψη, Τα πιπίνια αλλά χάνονται. όμως κυκλοφορούν. Να σου πω, η φόρμα εγγραφών είναι ανοιχτή. Ανοιχτή έχει παραμείνει. Έχουμε το σύστημα ανοιχτό. Έχουμε πει όσοι δεν επιθυμούν ή όσοι νομίζουν ότι δεν θα μπορέσουν το Σεπτέμβρη να είναι μαζί μας, μπορούν να ζητήσουν με ένα email τα χρήματα τους πίσω. Μην ξεχνάς, έτσι, στον 200ο, ένα κυβότιο Karma Beer. Το έχουμε πει αυτό, ε. Καλά να είμαστε και θα δώσουμε κι άλλο ένα. Εντάξει. Ποιος θα το χρεωθεί. Άσε ρε, δώσε κάτι άλλο. Δώσε του παστέλια το λοιπόν. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, για πες μου τώρα. Καταρχήν άρχισε να βγαίνεις προς τα έξω και θέλω να μου δώσεις ευχές ή τι θες να μου πεις για Πάσχα, για COVID, για Μοργό. Εγώ θέλω να βλέπεις τον ήλιο, τον ήλιο. Αχ, για πάμε, γιατί εδώ δεν έχουμε ήλιο σήμερα. Σήμερα και έχει νομίζω πολύ ότι σήμερα μπορεί και να βρέξει και να έχει και λίγο κόκκινη. Περίμενε να σου δείξω. Και μην νομίζω ότι βγαίνω και συνέχεια στο μπαλκόνι τώρα στην καραντίνα, γιατί θα ξεσηκωθώ και δεν μπορώ μετά να κάτσω μέσα. Ορίστε. Να τους. Αυτός είναι ο κόλπος της Αιγιάλης, έτσι. Μάλιστα, το λιμάνι μας. Εδώ γίνονται τα έργα της πλατείας Αιγιάλης. Τερματίζουμε εδώ η παραλία μας. Ναι. Εδώ είναι το χωριό Θολάρια. Τώρα σε ευνηδίασα. Όπως θα σε ευνηδιάσω και τώρα στο κλείσιμο, θα πιω μία ψημένη ρακή από πέρυσι. Άρε Γιάννη. Στην υγειά σας λοιπόν, Ιωάννα μου. Να είστε καλά, κορίτσι μου. Υσυγεία, υσυγεία. Έτσι. Να έχετε υγεία, να μας αγαπάτε. Πίνω. Ας προπατώ. Άστο, καλά, τον άστο πάτω, άστο, σιγά σιγά θα το πάω εγώ. Να είστε καλά, να μας αγαπάτε. Είναι ενθαρρυντικά όλα τα σχόλια που λάβαμε και για την αναβολή και τη στήριξη του κόσμου, την έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Θα γίνουμε καλύτεροι. Από το τέλος του μήνα, από το Μάιο, θα αρχίσουμε να ανακοινώνουμε και άλλες παροχές και δώρα για τους αθλητές και τους συμμετέχοντες. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, να έχουμε καλό Πάσχα και υγεία. Υγεία και το μυαλό στα κεφάλια μας. Έτσι. Και όλα θα πάνε καλά, γιατί η ζωή δεν είναι άσπρο και μαύρο. Η ζωή είναι άσπρο και μπλε, όπως τα νησιά μας, η Ελλάδα μας. Τι είπες τώρα. Λοιπόν, εγώ πάντως την ώρα που θα μιλάμε θα βάζω να παίζει και πλάνα από την Αμοργό και από το Αμοργό Στρέλι Τσάλις των προηγούμενων ετών. Τα φυλάκια μας. Να είστε καλά. Τα φυλάκια μας. Γεια. Την αγάπη μας. Γεια. Γεια σου, Γιάννα. Λοιπόν, και αφού μιλήσαμε με την Αμοργό, να πάμε σε ένα ψηλό quiz που θα σας βάλουμε για αυτή την εκπομπή, να δούμε τις ικανότητές σας. Ναι, εντάξει. Έχει ικανότητες ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Μετά θα το φοράς εσύ το ακουστικό το που σου πηγαίνει καλύτερα από μένα. Το έτσι πιστεύω. Το βάζεις από το δεξί αυτό. Το βάλα, αλλά είναι και δύσκολο. Δεν ταιριάζει. Αυτή είναι αυτό που έχω. Το δικό σου είναι καλύτερο τελικά.